Το ιεραποστολικότερο θέμα της ρητό της Αγίας Γραφής, σεβασμιότατε, εδεσιμότατη, αγαπητοί αδερφοί, με το ιεραποστολικότερο χωρίο της Αγίας Γραφής ασχοληθήκαμε στην προηγουμένη ομιλία. Είναι ανάγκη και σήμερα το κήρυγμα να έχει σαν θέμα την Ιεραποστολή. Γι' αυτό θα αναπτύξουμε στην αγάπη σας ένα άλλο ιεραποστολικό χωρίο, γλυκί και παρήγορο, όπως προαναγγείλαμε. Στο τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου περιέχεται το προηγούμενο χωρίο. Στο τέλος ενός άλλου βιβλίου της Καινής Διαθήκης περιέχεται το σημερινό χωρίο. Έχει σημασία ότι και αυτό περιέχεται στο τέλος, γιατί όπως είπαμε, στην αρχή και στο τέλος συνήθως λέγονται τα σπουδαιότερα πράγματα. Το σημερινό ρητό είναι η κατακλής και το αποκορύφωμα της επιστολής του αδελφοθέου Ιακώβου. Μιας επιστολής που είναι ένα μπουκέτο από λουλούδια του Παραδείσου. Αδελφοί, λέγει ο αδελφόθεος Απόστολος, εάν της εν ημίν πλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, γινοσκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Έτσι τελειώνει η επιστολή του Ιακώβου. Αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια, απατηθεί και απομακρυνθεί από την αλήθεια και επιστρέψει αυτόν κάποιος από την πλάνη της ζωής του, να γνωρίζει ότι αυτός που θα επιστρέψει τον αμαρτωλόν από την πλάνη της οδού του θα σώσει ζωή από, ψυχή από το θάνατο και θα σκεπάσει ένα πλήθος από αμαρτίες. Εάν της εν ημίν πλανηθεί από της αληθείας. Υπάρχει η αλήθεια, αδελφοί μου. Αυτή αγιάζει, αυτή σώζει, αυτή δοξάζει. Η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι η ορθή διδασκαλία. Και κορύφωμα στην ορθή διδασκαλία είναι το δόγμα του εντριάδη Θεού. Μία ουσία, τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Το ύψιστο δόγμα, όπως διατυπώνεται μέσα στο χωρίο της προηγουμένης ομιλίας. Αλλά το Ευαγγέλιο προχωρεί βαθύτερα. Είναι το πιο απλό και συγχρόνως το πιο βαθύ βιβλίο. Αυτό είναι το μοναδικό μεγαλείο του Ευαγγελίου. Μέσα στο Ευαγγέλιο αλήθεια δεν ονομάζεται μόνον η διδασκαλία, δεν ονομάζεται μόνον η θεωρία, τα δόγματα της πίστεως. Αλήθεια παραδόξως μέσα στο Ευαγγέλιο ονομάζεται και η ορθή πράξης. Αλήθεια ονομάζονται και τα καλά έργα. Τι λέγει ο Χριστός? Οποιόν, δεν λέει την διδασκαλία, οποιόν την αλήθεια
οποιών τα καλά έργα. Αυτός έρχεται προς το φως, οποιών την αλήθεια. Και ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή τι λέγει? Εάν εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ου ποιούμεν την αλήθεια. Εάν περιπατούμε στο σκοτάδι, εάν ζούμε μέσα στην αμαρτία, εάν κάνουμε τα έργα του σκότους, ψευδόμεθα. Είμεθα ψεύτικοι άνθρωποι και δεν ποιούμε την αλήθεια, δεν κάνουμε την αλήθεια, δεν κάνουμε το καλό. Και η πίστης και τα έργα ονομάζονται αλήθεια. Τούτο είναι το παράδοξο της Καινής Διαθήκης. Και είναι ανόητοι και είναι εγκληματίοι, αδελφοί μου, όσοι ζητούν να χωρίσουν την πίστη από τα έργα. Όσοι λένε αρκεί να έχει κανείς καλή διάθεση, να κάνει καλά έργα και δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύει και εάν πιστεύει. Λάθος. Η πίστης επηρεάζει τα έργα. Κανείς κάνει έργα ή δεν κάνει αναλόγως της πίστεώς του και της απιστίας του. Και τέτοια έργα οποία υπαγορεύει η πίστης του. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι θεοί ικανοποιούνται με ανθρωποθυσίες και με θυσίες μικρών παιδιών. Αυτή ήταν η πίστη τους. Αποτέλεσμα, το έγκλημα. Έπιαναν τα παιδιά τους και τα έσφαζαν και τα έχιαν για να ευχαριστήσουν τους θεούς. Ο Ινδός και τη εκφύσεως είναι ένας ήπιος χαρακτήρας, υποστηρίζει την νηπιοκτονία, να σκοτώνονται τα νήπια, διότι αυτό είναι σύμφωνο προς τις θρησκευτικές του αντιλήψεις. Είναι, επαναλαμβάνω, αίρεσης και ανοησία και έγκλημα να χωρίζουμε την πράξη από τη θεωρία, τα έργα από την αλήθεια, τη ζωή από τα δόγματα. Η Αγία Γραφή, για να δείξει πόσο στενά συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα, τα ονομάζει και τα δύο με το ίδιο όνομα. Αλήθεια. Αλήθεια και η διδασκαλία, αλήθεια και τα έργα. Αλλά το Ευαγγέλιο προχωρεί ακόμη πιο βαθιά και ακόμη πιο ψηλά, ώστε να μην το φτάνει κανείς, ούτε να το φτάσει ποτέ κανείς. Μη μου μιλάτε για άλλα βιβλία. Καλά και τα άλλα βιβλία, όσα είναι τέλος πάντων βιβλία με υγιείς αντιλήψεις. Αλλά ψήγματα χρυσού έχουν και πολλή σκουριά έχουν. Το Ευαγγέλιο είναι ένα ολόχρυσο βουνό, ο Όλυμπος ολόχρυσος. Πόσο βαθιά προχωράει, πόσο ψηλά ανεβαίνει. Τι λέει? Αλήθεια η διδασκαλία, αλήθεια τα έργα, αλήθεια. Τούτο είναι το παραδοξότερο. Αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Σωκράτης τι έλεγε? Διδάσκω την αλήθεια. Και όλοι οι σοφοί και όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι μεγάλοι άνδρες και οι ιδρυτές θρησκειών το ίδιο έλεγαν. Διδάσκομαι την αλήθεια. Ο ταπεινός Ναζωραίος είπε τούτο το διαφορετικό, το αδιανόητο. Δεν πήγαινε στη διάνοια κανόνας άλλο να το πει. Το είπε ο ταπεινός Ναζωραίος, ο Υιός της Μαρίας, ο τέκτον, ο ξυλουργός. Τι είπε? Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είπε απλώς διδάσκω την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Είμαι η αυτοαλήθεια. Είμαι η πραγματικότης. Είμαι το όντως όν.
όπως έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Και αν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ήρθε για να μας φέρει στην αλήθεια, γιατί ήμασταν στο ψέμα και μας έφερε στην αλήθεια, κοντά στην ορθή διδασκαλία, κοντά στην ορθή πράξη, κοντά στον ίδιο τον εαυτό του. Όσοι είμαι θα πιστοί, είμαστε στην αλήθεια, στα ορθά δόγματα, στην ορθή πράξη, στον Κύριο που είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Αλλά αδελφοί μου, ο άνθρωπος, πάσα άνθρωπος και ο πιστός, είναι δυνατόν να πλανηθεί, να εξαπατηθεί και να απομακρυνθεί από την αλήθεια. Γι' αυτό ο αδελφόθεος λέγει, εάν της εν ημίν πλανηθεί από της αληθείας, μπορεί κάποιος από εσάς τους χριστιανούς, τους πιστούς, μπορεί κάποιος και από τους πιστούς να πλανηθεί από την αλήθεια, να εξαπατηθεί και να φύγει μακριά από την αλήθεια. Υπάρχουν τρεις ισχυρές δυνάμεις που πλανούν πάντα άνθρωπο, ακόμη και τον πιστό χριστιανό. Άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη. Θα ακούσουμε στη συγκινητική εκείνη προφητεία της Μεγάλης Παρασκευής του Ισαΐου. Άνθρωπος, ένα όν, ένα πλάσμα πτωχό, αδύνατο, ευόλιστο, που γλιστράει και ξεφεύγει από το δρόμο. Άνθρωπος, τη οδό αυτού επλανήθη. Πήρε στραβά το δρόμο του, ξέφυγε από το δρόμο του. Ποιες είναι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που πλανούν τον άνθρωπο, τον εξαπατούν και φεύγει από το δρόμο, φεύγει από την αλήθεια? Η πρώτη δύναμη, η πλέον ανυπολόγιστη από τους απίστους και η πλέον υπολογίσιμη από τους πιστούς. Μη υποτιμάμε, αδελφοί μου, αυτή τη φοβερά δύναμη για την οποία ο Χριστός ομίλησε τόσες φορές και είπε βαρισίμαντα λόγια. Υπάρχει ο πλάνος, ο όφης, ο αρχαίος, ο διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην. Σήμερα, Κυριακή της Τυρινής, κλαίμε και θρυνούμε τη μεγάλη συμφορά μας, την έξωση από τον Παράδεισο. Πώς συνέβη η συμφορά? Ο πλάνος υπησήλθε. Μεγάλος τεχνίτης, δεν παρουσιάζεται όπως είναι. Είναι φοβερός και απέσιος. Εάν παρουσιάζεται όπως είναι, θα προκαλούσε τον αποτροπιασμό. Μπήκε μέσα στον όφη, παρουσιάστη υπό την μορφή του όφεως, που ήταν το ωραιότερο και φρονιμότερο ζώο του παραδείσου, και δεν ομίλησε προς τον άνδρα, κατευθύνθη προς τη γυναίκα που εξαπατάται ευκολότερα, και ομίλησε με λόγια γοητευτικά ο απατεώνας. Και τι είπε? Εάν φάτε από αυτό τον ωραίο καρπό, θα ανοίξουν τα μάτια σας, τα ματάκια σας, και θα δείτε και θα αποκτήσετε γνώση μεγάλη και θα γίνετε θεοί κι εσείς. Και πλάνησε την γυναίκα και δια της γυναικός παρέσυρε τον άνδρα, και μια φοβερή ροπή μετεδόθη σε όλα τα τέκνα του Αδάμ και της Εύας. Πλανά ο σατανάς, μέχρι τελευταία στιγμή θα δίνει κρατεά μάχη ο σατανάς επάνω στον κόσμο, να πλανήσει την οικουμένη, τα έθνη, να τα συναγάγει, λέγει, εις πόλεμον εναντίον του Θεού.
μετά τον σατανάν, μεγάλη δύναμης, πλανέφτρα δύναμης, είναι ο κόσμος. Πλανάτε και πλανά. Πλανάτε από τον σατανά και πλανά τους άλλους ανθρώπους. Ο κόσμος σήμερα διαθέτει μέσα, μαγευτικά θα έλεγα, το έδωκε ο τεχνικός πολιτισμός, τέτοια μέσα ώστε να φαντάζει και να πλανά τους αδυνάτους ανθρώπους, τα επιπόλαια πνεύματα, να πλανά θεωρητικός, να πλανά πρακτικός. Και μετά τον κόσμο είναι μέσα μας μια δύναμη που πλανά. Μας πλανούν, αδελφοί μου, τα αισθήματά μας και το μυαλό μας το ίδιο, επηρεασμένο και αυτό από τον σατανά και από τον κόσμο. Αυτοπλανόμεθα πολλές φορές, αυτοπαρασυρώμεθα, υπακούοντες σε μια πλανέφτρα ορμή της ψυχής μας. Έτσι ο άνθρωπος απομακρύνεται από την αλήθεια. Τι γίνεται με τον άνθρωπο που πλανάται? Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει μόνο δυνατότης πλάνης, αλλά υπάρχει και δυνατότης επιστροφής. Μπορεί ένας πλανεμένος να επιστρέψει πάλι στην αλήθεια. Τι θα πει να επιστρέψει? Έπεσε στην απιστία, να γίνει πάλι πιστός. Έπεσε στην αίρεση, να γίνει πάλι ορθόδοξος. Έπεσε στην ασωτεία, να γίνει πάλι σόφρον. Έφυγε από τον Χριστό, να επανέλθει στον Χριστό, όπως επανήλθε ο άσωτος τον πατέρα του. Τι θα πει επιστροφή? Να έρθει σε μετάνοια, σε συντριβή, να πει τι είναι αυτό που έκανα, να χτυπήσει τα στήθη του και να έρθει πάλι κοντά στο Θεό και να έβρει έλεος και ζωή. Ποιος θα επιστρέψει τον πλανημένο? Εάν της πλανηθεί εν ημίν και επιστρέψει της αυτόν, εάν κάποιος τον επιστρέψει, κυρίως αδελφοί μου, τους ανθρώπους επιστρέφει ο Θεός με τη χάρη του. Εάν αφαιρεθεί η χάρη του Θεού, χάνονται οι πάντες και τα πάντα. Αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί μέσα για να επιστρέψει τους πλανημένους. Απευθείας ο Θεός σε σπάνιες περιπτώσεις επιστρέφει ανθρώπους. Να παρουσιαστεί απευθείας ο Θεός και να επιστρέψει έναν άνθρωπο. Αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Οι πολλές επιστροφές γίνονται διαμέσου ανθρώπων. Για να τιμήσει ο Θεός τον άνθρωπο, τον κάνει όργανο σωτηριώδες, τον βάζει μέσα στο σχέδιό του και τον κάνει συνεργάτη του. Και ο πιο ταπεινός άνθρωπος, όχι ένας επίσκοπος, ένας ποιμήν, ένας ιεροκήρυκας, ένας καθηγητής και διδάσκαλος, ένας σοφός και επιστήμων, όχι, αλλά και ο πλέον ταπεινός άνθρωπος δύναται να επιστρέψει ένα συνάνθρωπο από την πλάνη. Και όχι έναν ταπεινό συνάνθρωπο, αλλά και έναν μεγάλον και υψηλόν κατά κόσμο. Και επιστρέψει της, και αν τον επιστρέψει κάποιος, οποιοδήποτε και ο πιο ταπεινός. Το πιο μεγάλο έργο, το έργο της Ιεραποστολής, μπορεί να το κάνει ο πιο ταπεινός άνθρωπος. Είναι και αυτό από τα παράδοξα του χριστιανισμού. Τι ήσαν αυτοί οι δώδεκα που επέστρεψαν όλο τον κόσμο? Μικροί και ταπεινοί και ασήμαντοι, αχύτονες και ανυπόδητοι, ήσαν τα ασθενή του κόσμου και τα εξουθενημένα. Και αυτοί επέστρεψαν την οικουμένη. Είναι η υπερβολή της δυνάμειος ή του Θεού και μη εξημών.
αλλά συγχρόνως δια να τιμηθεί και ο ταπεινός άνθρωπος. Εάν της πλανηθεί εν ημίν από της αληθείας και επιστρέψητες αυτόν, γινοσκέτο, ας γνωρίζει. Αυτό το γινοσκέτο, ας γνωρίζει, έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα εδώ, αδελφοί μου, και έχει μια έμφαση να ξέρει καλά, να σκεφτεί καλά, να είναι σίγουρος ότι από την επιστροφή προκύπτει ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Ποιο είναι το κέρδος που προκύπτει από την επιστροφή ενός πλανημένου ανθρώπου? Αυτός που θα επιστρέψει τον αμαρτωλό, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θα σώσει, λέγει, μια ψυχή από το θάνατο. Θα σώσει. Και αυτό είναι παράξενο ρήμα. Θα σώσει. Θα σώσει ο άνθρωπος. Εκφράζεται έτσι η γραφή? Μα εμείς ακούμε τον άλλον που λέει, γιατρέ με έσωσες, και το θεωρούμε ασέβεια. Και όμως η γραφή λέγει ότι ο άνθρωπος θα σώσει τον συνάνθρωπο. Υπάρχει ο Χριστός, αγαπητοί μου, που σώζει με απόλυτη έννοια και είναι σωτήρ με σίγμα κεφαλαίο. Υπάρχει και ο άνθρωπος που σώζει με σχετική έννοια και είναι και αυτός ένας μικρός σωτήρας. Εκεί στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται ότι ο Θεός ανέστενε κατά καιρούς σωτήρες του Ισραήλ. Παρουσίαζε σωτήρες, άνδρες που έσωζαν τον Ισραήλ, όπως ήταν οι Κριτέ. Μπορεί λοιπόν και ο άνθρωπος να γίνει ένας μικρός σωτήρ. Τόσο τιμά ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον ονομάζει και αυτόν σωτήρα. Του δίνει το όνομά του. Σωτήρ μεγάλος εκείνος, σωτήρ μικρός και ο άνθρωπος. Πού είναι οι χιλιαστέ και πού είναι οι προτεστάντες που μας κατηγορούν γιατί λέμε υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς? Αν ο πιο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να σώζει σύμφωνα με τη γραφή, πόσο μάλλον σώζει η υπεραγία Θεοτόκος δια των εντεύξεών της προς τον Υιόν της και Θεόν. Και όλοι οι Άγιοι, αγαπητοί μου, σώζουν. Και ένας αμαρτωλός μπορεί να σώσει ένα συναμαρτωλό. Θα σώσει. Τι θα σώσει? Ο Ιεραπόστολος σώζει ψυχήν. Τι είναι η ψυχή, αδελφοί μου? Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν υπήρχαμε εμείς. Κυρίως είμεθα πνεύμα, ψυχή. Όχι κόκαλα και αίματα και πίον. Κυρίως είμαστε πνεύμα. Το σώμα μια καλύβη είναι. Ο κάτοικος, ο άνθρωπος, ο νοικοκύρης είναι το πνεύμα, η ψυχή. Δυο είναι τα μεγάλα πράγματα. Το ένα, ο Θεός, το απόλυτο πνεύμα. Το άλλο, το πνεύμα το πεπερασμένο. Ο άγγελος και ο άνθρωπος, η ψυχή. Δυο πράγματα σας χρειάζονται, έλεγε ο Κοσμάς. Χριστός και ψυχή. Όλα τα άλλα αν τα ζητήσουν, παραδώσετε τα. Τι είπε ο Χριστός για την ψυχή? Ο Χριστός δημιούργησε την ψυχή και αυτός είναι η θέση να γνωρίζει πόσο μεγάλη είναι η αξία της ψυχής. Όλο το σύμπαν με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες επί εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα πολλαπλασιάσεται, είναι μικρό και ασήμαντο μπροστά σε μια ψυχή. Και δεν είναι κανείς αντάλλαγμα για την ψυχή του. Ποιος δίνει την ψυχή του?
ποιος δίνει τη ζωή του και να του δώσουμε όλα τα αγαθά του κόσμου. Ο επιστρέφων αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώζει ψυχήν. Από τι τη σώζει? Εκ θανάτου, λέει, από το θάνατο. Άλλο παράδοξο τούτο πάλι. Πεθαίνει η ψυχή. Ρητός η γραφή λέγει ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Το κορμί σκοτώνουν, το πνεύμα δεν το σκοτώνουν, δεν μπορούν, είναι αθάνατο το πνεύμα. Τότε γιατί λέγει ότι σώζει ψυχή από το θάνατο? Η ψυχή δεν πεθαίνει, αγαπητοί μου, όπως πεθαίνει το σώμα, νεκρώνεται. Εν τούτης και η ψυχή πεθαίνει με μια άλλη έννοια. Τι είναι θάνατος του σώματος? Ο χωρισμός από την ψυχή. Και τι είναι θάνατος της ψυχής? Ο χωρισμός από το Θεό, που είναι η αληθινή ζωή. Άμα ο άνθρωπος, άμα η ψυχή χωριστεί από το Θεό και πέσει μέσα στην αμαρτία και πέσει εν συνεχεία μέσα στην κόλαση, είναι σαν να πέθανε, αδελφοί μου. Είδατε τι είπε ο πατέρας για το άσωτο παιδί του? Ο Υιός μου ούτως νεκρός είναι, πεθαμένος ήτο. Σωματικός δεν ήταν πεθαμένος, αλλά επειδή ζούσε μέσα στην αμαρτία μακριά από το Θεό, πεθαμένο τον ονομάζει η Γραφή. Όποιος ζει μέσα στην αμαρτία είναι πεθαμένος. Δεν είναι ζωή η ζωή της αμαρτίας. Δεν αξίζει να ονομάζεται ζωή. Το όνομα ζωή είναι ένα υψηλό όνομα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν αξίζει να χαρακτηρίζει την κατάσταση της αμαρτίας. Και δεν αξίζει να χαρακτηρίζει μια κατάσταση ακόμη φοβερότερα, την κατάσταση της αιωνίου κολάσεως, του αιωνίου βασανισμού. Ο επιστρέφων ένα πλανημένο και αμαρτωλό σώζει το πολυτιμότερο πράγμα, τη ζωή, και σώζει την ψυχή, και σώζει την ψυχή από το φοβερότερο πράγμα, την αμαρτία και την κόλαση. Αισθανθήκαμε ποτέ τη φρίκη της κολάσεως? Και αναλογιστήκαμε ποτέ και μπορούμε να αναλογιστούμε το αιώνιον της κολάσεως, αδελφοί μου? Η Γραφή παρουσιάζει τις πιο φοβερές εικόνες για να μας μεταδώσει λίγη φρίκη από την κόλαση. Σκορπιός, λέει, που κεντάει. Σκοτάδι πυκνό, ψηλαφυτό σκοτάδι, εξώτερο σκοτάδι. Φωτιά που καίει και δεν σβήνει ποτέ, αλλά διατηρείται αιωνίως να καίει και να βασανίζει αιωνίως τον αμαρτωλό. Λίμνη που καίεται με θιάφη και φωτιά. Όλα αυτά εικόνες, φοβερές εικόνες μιας φοβεροτέρας πραγματικότητος που δεν μπορεί να αποδοθεί με λόγια ανθρώπινα, όπως είναι ανέκφραστος η κατάσταση του παραδείσου, άρρητα ρήματα, έτσι είναι ανέκφραστος και η κατάσταση της κολάσεως. Και δεν τελειώνει ποτέ, ποτέ μα ποτέ η κόλαση. Λοιπόν, από μια τόσο φρικώδη πραγματικότητα σώζει ο Ιεραπόστολος την ψυχή του αμαρτωλού. Δεν σταματά εκεί. Προσθέτει μια φράση ακόμη ο Απόστολος και έτσι κλείει την επιστολή του. Σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εδώ οι ερμηνευτές διχάζονται. Θέτουν το ερώτημα.
τίνος αμαρτίες καλύπτει, σκεπάζει, εξαφανίζει. Τίνος αυτού του πλανημένου που επιστρέφει στην αλήθεια, ή ο Ιεραπόστολος καλύπτει δικές του αμαρτίες. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι το χωρίον είναι απλούν. Όποιος θα επιστρέψει αμαρτωλό, δύο μεγάλα πράγματα θα επιτύχει. Θα σώσει ψυχήν εκ θανάτου, την ψυχή του πλανημένου, και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, εννοείται, ειδικών του αμαρτιών. Ειδικών του αμαρτιών. Εν τούτης, οι ξένοι ερμηνευταίοι οι περισσότεροι λένε ότι θα καλύψει αμαρτίες του άλλου, του πλανημένου. Την ψυχή του άλλου θα σώσει και τις αμαρτίες του άλλου θα καλύψει. Έτσι λένε. Και οι δικοί μας θεολόγοι, παρασυρώμενοι από τους ξένους, τα ίδια λένε και αυτοί. Τα ίδια λένε και αυτοί. Και ορμώνται και από εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις που δεν είναι του παρόντος να εκθέσουμε. Λένε, θα καλύψει τις αμαρτίες του άλλου, του πλανημένου, που θα έκανε ο άλλος εάν έμενε ακόμη στην πλάνη. Ανοησία. Καλύπτω αμαρτίες που δεν έγιναν ακόμη, είναι ανοησία να το λέω. Καλύπτω με πράγματα τα οποία έγιναν και υπάρχουν. Αυτά που δεν έγιναν δεν τα καλύπτωμε, τα προλαμβάνομαι απλώς. Εδώ μου λέει θα καλύψει αμαρτίες. Το καλύπτει, το σκεπάζει, σημαίνει ότι υπάρχουν τα αμαρτήματα. Δεν μπορεί να μιλάει για αμαρτίες που θα εγίνονται στο μέλλον. Έπειτα άμα λέγει σώσει ψυχήν εκ θανάτου, αυτό ακριβώς εννοεί. Τον σώζει και από τις αμαρτίες που είχε κάνει μέχρι τώρα και τον σώζει και από αυτές που θα έκανε. Δεν τον αφήνει να τις κάνει. Αλλά το σπουδαιότερο, αγαπητοί μου, για να καταλάβει κανείς τι εννοεί ο Απόστολος, είναι αν προσέξει ακριβώς τι λέγει ο Απόστολος. Σώσει ψυχήν εκ θανάτου, το ένα. Καλύψει πλήθος αμαρτιών, το άλλο. Το πρώτο είναι το μείζον, το ανώτερο, και είναι το παν. Θα τον σώσει από το θάνατο. Αυτό είναι το παν. Λέγοντας ότι θα τον σώσει από το θάνατο, λέει τα πάντα όσα χρειάζονται για τη σωτηρία του. Τον έσωσε, έληξε η υπόθεση με τον ένα. Τι να προσθέσουμε παραπάνω από τη σωτηρία. Το άλλο τώρα, το δεύτερο, που είναι λιγότερο από το πρώτο. Το πρώτο είναι πλήρη σωτηρία, όπως το παρουσιάζει. Το δεύτερο είναι θα σκεπάσει, όχι όλες, πολλές αμαρτίες. Είναι λιγότερο το δεύτερο. Το δεύτερο είναι για τον Ιεραπόστολο. Τον ένα θα τον σώσει, μένει όμως και κάτι για τον άλλον. Και ο άλλος θα σκεπάσει, θα εξοφλήσει πολλές αμαρτίες. Λένε αυτό δεν συμβιβάζεται με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Λάθος. Συμβιβάζεται και παρασυμβιβάζεται. Παρατηρώ πόσο μιλεί η Γραφή για την ελεημοσύνη. Οι ελεημοσύνες, λέει, αποκαθαίρουν αμαρτίες. Η ελεημοσύνη εξηλάσσεται αμαρτίας. Και ο Δανιήλ ο προφήτης τι είπε εκεί στον Ναβουχοδονόσορα, τον Πέρση, τον ιδωλολάτρη βασιλιά. Βασιλεύ, λέγει, λύτρωσε τα αμαρτία σου εν ελεημοσύνες και εν εκτιρμής πενήτων. Κοίταξε, λέγει, να καθαρίσεις τις αμαρτίες σου με ελεημοσύνες και με εκτιρμούς πενήτων, με ευσπλαχνία προς τους πτωχούς ανθρώπους, ώστε ο άνθρωπος με την ελεημοσύνη εξαλείφει αμαρτίες. Βεβαίως, εκείνο που εξαλείφει, αδελφοί μου, τις αμαρτίες είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός και δεν έβαφε τη γη με το αίμα του, όλες οι ελεημοσύνες και όλες οι προσευχές και όλες οι μετάνοιες και όλες οι ασκήσεις μέσα στις σπηλιές της γης και όλα τα δάκρυα
την πάρα μικρά αμαρτία δεν μπορούσαν να την εξαλείψουν. Αλλά τότε πώς λέγει η Γραφή ότι η ελεημοσύνη εξαλείφει αμαρτίες? Υπάρχοντος του αίματος του Χριστού δημιουργούν οι ελεημοσύνες και άλλα πράγματα τις προϋποθέσεις για να εξαλείψει ο Χριστός τις αμαρτίες μας. Αν δεν δει κάτι και σε εμάς ο Χριστός, δεν εξαλείφει με το αίμα του τις αμαρτίες μας. Πρέπει και εμείς από τη δική μας πλευρά κάτι να δείξουμε, κάτι να προσφέρουμε. Εάν το δείξουμε αυτό το κάτι, εάν το προσφέρουμε, εκεί στηρίζεται ο Χριστός και χρησιμοποιεί το αίμα του και εξαλείφει τις αμαρτίες μας, σβήνει τις αμαρτίες μας. Από αυτά τα πράγματα λοιπόν που συντελούν να ελκύσουν τη χάρη του Θεού για να εξαλείψει τις αμαρτίες μας, ένα είναι η ελεημοσύνη. Να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, να δώσεις ένα ρούχο στο γυμνό. Το να επιστρέψεις όμως ένα πλανημένο και αμαρτωλό από το δρόμο του, είναι και αυτό ελεημοσύνη. Και αυτή η ελεημοσύνη είναι πολύ ανώτερη από την ηλική ελεημοσύνη. Το λέγει και αυτό η Γραφή. Καλό είναι να το δώμα, να δώσεις κάτι, ένα υλικό πράγμα στον άλλον, αλλά ανώτερο είναι να του δώσεις λόγο, να του δώσεις παρηγοριά, να του δώσεις στήριγμα, να τον βοηθήσεις να επιστρέψει στο Θεό. Εάν λοιπόν η ηλική, ο άνθρωπος με ηλικές ελεημοσύνες εξοφλεί αμαρτήματά του, πόσο μάλλον με πνευματικές ελεημοσύνες. Έπειτα αδελφοί μου, έχουμε ένα άλλο σαφές χωρίο μέσα στον Απόστολο Πέτρο. Και φαίνεται ότι ο Ιάκωβος από το χωρίο αυτό του κορυφαίου Αποστόλου ορμάται και μας λέγει εδώ ότι ο Ιεραπόστολος, ο μεγάλος ή ο μικρός, θα εκαλύψει πλήθος αμαρτιών. Τι λέγει ο Πέτρος? Προπάντων δε αδελφοί μου, την εις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Προπάντων αδελφοί μου, λέει, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, αγάπη θερμή, αγάπη πλατιά, αγάπη μεγάλη, διότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Οι δύο ακριβώς φράσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ολοφάνερο, αν και οι ερμηνευτές δεν το βλέπουν ούτε αυτό ως ολοφάνερο. Να έχετε μεγάλη αγάπη αδελφοί μου, διότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, λέγει ο Πέτρος. Γιατί άμα δείχνετε αγάπη, θα σας ελεήσει ο Θεός και θα σκεπάσει τις αμαρτίες σας. Αυτό δεν εννοεί? Δεν είναι σαφές? Αλλά υπάρχει και μία ερμηνεία του χωρίου πολύ αρχαία, της εποχής των Αποστολικών Πατέρων, εκεί του Δευτέρου αιώνος, ευθύς μετά τους Αποστόλους. Περιέχεται αυτή η ερμηνεία στη Δευτέρα Επιστολή Κλίμεντος. Εκεί λέγει στη Δευτέρα Κλίμεντος να δείχνουμε αγάπη και να προσπαθούμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους, διότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε πλήθος αμαρτιών μας. Η τελευταία φράση, ότι ο επιστρέφων των αμαρτωλών καλύπτει ένα πλήθος ειδικών του αμαρτιών, είναι γλυκιά και παρήγορη αδελφοί μου. Γιατί είναι γλυκιά και παρήγορη? Γιατί όλοι είμεθα αμαρτωλοί. Ο επιστρέφων αμαρτωλών, λέγει. Αλλά μήπως και ο επιστρέφων δεν είναι αμαρτωλός? Συνεπώς ο αμαρτωλός ο επιστρέφων συναμαρτωλών. Αυτό λέγει ο Απόστολος. Θα βοηθήσει και εκείνον, θα βοηθήσει και τον εαυτόν του. Και τους δυο βοηθεί η χάρις του Θεού. Σαν αμαρτωλοί που καμπτόμεθα κάτω από το βάρος της αμαρτίας, που στενάζομαι, θέλουμε να ακούσουμε
από τον Κύριο του Ελέος, ένα λόγο παρήγορο, και πολλούς λόγους παρήγορους έχει γραφεί, και αυτός είναι ένας από τους πιο παρήγορους λόγους για τον αμαρτωλό. Σαν να λέει, παιδί μου, κάνε αγώνα, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι. Αν φέρεις μια αμαρτωλή ψυχή κοντά μου, θα σου σκεπάσω τις αμαρτίες σου. Υπάρχουν, αδελφοί μου, στην εποχή μας πλανημένοι, αναρρύθμιτοι, όχι περισσότεροι, οι πλήστοι, όλοι εδώ στην Ελλάδα, όλοι σχεδόν, είμεθα βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και οι πλήστοι είμεθα μακριά από τον Πατέρα και μακριά από τον Υιό και μακριά από το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα είναι άθεοι και το ομολογούν χωρίς καμιά ντροπή και καμιά συστολή. Δεν υπάρχει, λέει, Θεός. Διάβασα ένα θέο συγγραφής, άθεες ιδεολογίες τις εγκολπώθηκαν και διακηρύσουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων διακηρύσει την αθεία του. Άλλοι έπεσαν σε αιρέσεις και άλλες θρησκείες. Υπάρχουν στην Ελλάδα μασόνοι, υπάρχουν πνευματιστέ, υπάρχουν βουδιστέ, υπάρχουν 40 ειδών αιρετικοί, υπάρχουν τελείως αντίχριστοι, μάρτυρες του Ιεχωβά ή χιλιαστέ. Και υπάρχει μία μεγαλύτερα μάζα. Ποια είναι η μεγαλύτερα μάζα? Τα 80%. Τα 80 περίπου της εκατό. Ποια είναι η μεγάλη μάζα? Των κοσμικών χριστιανών, για τους οποίους ισχύει αυτό που είπε ο Παύλος για το Δημά: Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσας τον νυν αιώνα. Ο Δημάς, λέει, με εγκατέλειψε, αγάπησε την κοσμική ζωή. Τα 80% των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών είναι κοσμικοί άνθρωποι. Για κάθε άλλο ενδιαφέρονται παρά για τη σωτηρία της ψυχής τους. Τα 98% ούτε τυπικώς εκκλησιάζονται ποτέ. Μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τα μυστήρια, μακριά από την πηγή της σωτηρίας. Έχουμε λοιπόν αναρρυθμίτους πλανημένους. Θα τους εγκαταλείψουμε, αγαπητοί. Ξέρετε τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη σε δύο βιβλία, και στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο. Άμα δεις, λέγει, το βόδι ή το γαϊδουράκι ή το πρόβατο του άλλου ανθρώπου να χάσει το δρόμο του, να ξεστρατήσει, να πλανηθεί, να χάνεται μέσα στις ερημιές, έχεις καθήκον να το πάρεις και να το πας στον αφέντη του, να το επιστρέψεις στον αφέντη του. Το πλανόμενο βόδι και το πλανόμενο πρόβατο. Και αν το δεις κάπου, λέει, να γονατίσει από το βάρος, τι πνεύμα έτσι έχει η γραφή, ο Θεός πόσο σπλαχνικός είναι και προς τα ζώα ακόμη. Αν δεις, λέει, το υποζύγιο του άλλου το ζώο να γονατίσει από το βάρος και να πέσει κάτω, μην προσπεράσεις. Θα πας και θα το σηκώσεις επάνω και θα το βοηθήσεις και θα το πας στον αφέντη του, έστω και αν είναι εχθρός σου ο αφέντης. Και αν, λέει, δεν είναι εκεί, να το πας και να το βάλεις στο σπίτι σου και να το φυλάξεις μέχρι ότου έρθει ο νοικοκύρης να το παραδώσεις. Εάν έχουμε καθήκον να επιστρέψουμε ένα ζώο που πλανάται και πέφτει, πόσο μάλλον έχουμε καθήκον να επιστρέψουμε ένα άνθρωπο πολλών στρουθίων διαφέρεται εμείς. Από πολλά ζώα, λέγει, διαφέρεται εσείς. Και λέμε τον άνθρωπο
και τον λέει η Γραφή πολλές φορές ζώων και κτίνος και υποκτίνος ακόμη. Και σωστό είναι αυτό, αλλά υπό μίαν έποψη. Γιατί υπό άλλην έποψη δεν πάβει και αυτός ο κτηνώδης άνθρωπος να έχει μέσα του ψυχή αθάνατη. Και εφόσον ζει, σημαίνει ότι ο Θεός περιμένει την επιστροφή του. Αν δεν υπήρχε ούτε η ελαχίστη πιθανότητα να επιστρέψει, θα τον είχε πάρει. Αν τον αφήνει και ζει, σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ελπής. Αυτός ο κτηνώδης άνθρωπος να γίνει πάλι άγγελος και να φτάσει μέχρι τα άστρα. Έχομε πεπλανημένος. Έχομε αγάπη. Αν έχουμε αγάπη, πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτοί οι πεπλανημένοι είναι αδελφοί μας. Έχουν και αυτή ψυχή. Και ασφαλώς δεν αντέχουν και αυτοί στη φρίκη της κολάσεως. Και πρέπει να κάνουμε απεγνωσμένες, θα έλεγα, προσπάθειες. Αν και τίποτε στο χριστιανισμό δεν είναι απεγνωσμένη προσπάθεια. Να κάνουμε προσπάθεια να τον εξαρπάσουμε, λέει η Γραφή, μέσα από τη φωτιά, μέσα από τις φλόγες της κολάσεως. Ή αν είναι η μανούλα μας, ή αν είναι ο πατέρας μας, ή αν είναι ο αδελφός μας, αν είναι το παιδάκι μας, υποφέρουμε να το δούμε να βασανίζεται έστω και για λίγο? Δεν το υποφέρουμε. Πώς υποφέρουμε να βασανίζεται ένας αδελφός εις αιώνας αιώνων? Πώς θα επιστρέψουμε αν είμαστε εμείς στην τάξη αυτών που μπορούν να επιστρέψουν? Αμαρτωλοί είναι, αλλά πιστοί. Πιστεύουμε στον Κύριο. Αφού είμαστε πιστοί, είμεθα στην τάξη αυτών που πρέπει να βοηθήσουν τους αδελφούς να επιστρέψουν. Πώς, αδελφοί μου? Με πολλούς τρόπους. Η Γραφή και η αγάπη υποδεικνύει πολλούς τρόπους. Πρώτον, να έχεις τον πλανημένο και αμαρτωλό αδελφό σου μέσα στη σκέψη σου, μέσα στη συλλογή σου, μέσα στα αισθήματά σου, μέσα στην αγωνία σου. Με οτιδήποτε κι αν είσαι απασχολημένος, να έρχεται η σκέψη, τι θα γίνει με τον αδελφό αυτόν, τι θα γίνει. Να τον έχεις περισσότερο στην προσευχή σου. Ένας αγωνιζόταν, ένας εργάτης του Ευαγγελίου, επί έτη, να πείσει έναν άνθρωπο να έρθει στην εκκλησία. Δεν κατόρθωνε τίποτε. Πήγαινε να απογοητευτεί. Σκληρός άνθρωπος. Κλωτσούσε. Ηρωνευόταν, εχλέβαζε, ενέπαιζε. Φαινόταν πεπορωμένος. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος που επέμενε να επιστρέψει τον ασεβή? Μια βραδιά πήγε και γονάτισε. Δεν γονάτισε 10 λεπτά, ούτε ένα τέταρτο, ούτε μισή ώρα, ούτε μια ώρα. Από το βράδυ μέχρι το πρωί, όλη νύχτα, λέει, θα κράζω προς τον Κύριο να μαλακώσει αυτό το σκληρό άνθρωπο. Σηκώθηκε το πρωί από την προσευχή, βγήκε έξω, συγκίνησε αυτόν τον ασεβή στον δρόμο. Τι γίνεται, του λέει, τι θα γίνει με σένα? Δεν θα ενδιαφερθείς ποτέ για τη σωτηρία σου? Κάτι περίεργο, λέει, μου συμβαίνει σήμερα. Λέει, τι? Πρώτη φορά, λέει, στη ζωή μου ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία μου και ενδιαφέρομαι ζωηρός. Πες μου, λέει, τι να κάνω για να σωθώ. Το θαύμα έγινε. Όσα έργα, λέει, δεν μπορεί να κάνει κανείς, έλεγε κάποιος, ένα πνεύμα φιλομόναχο, όσα έργα δεν μπορεί να τα κάνει κανείς όρθιος, τα κάνει γονατιστός με την προσευχή. Τα δύσκολα έργα. Μάλιστα. Θα σταματήσουμε στην προσευχή? Όχι, όχι. Η Ιεραποστολή δεν είναι κυρίως προσευχή. Είναι κυρίως λόγος. Αλλά πρώτου λόγου είναι παράδειγμα. Θα δείξεις καλό παράδειγμα για τον άλλον που θέλεις να τον συγκινήσεις. Όχι υποκριτικά, αλλά ειλικρινά.
διότι το παρά τη γραφή άμα του δώσεις μπορεί να την αποκρούσει. Πάρτε την, θα σου πει. Αλλά άμα δει το καλό παράδειγμα δεν το αποκρούει. Συγκινούμενος δε από το καλό παράδειγμα να πει, μπορεί να πει, πράγματι είναι σπουδαίο βιβλίο η γραφή αφού φτιάχνει ανθρώπους με τέτοιο παράδειγμα. Θα δείξεις καλό παράδειγμα. Θα προσπαθήσεις να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο συνεπής χριστιανός. Και ειδικώς θα δείξεις καλό παράδειγμα απέναντι αυτού του ανθρώπου. Θα αρρωστήσει, θα παρακολουθήσει. Θα πάει να τον επισκεφθείς, θα του πεις ένα παρήγορο λόγο, θα του πας και ένα δώρο, μην πας. Ου κοφτήσει, λέει, ενώπιόν μου κενός, δεν πας με αδιανά τα χέρια. Πήγαινε το και ένα δώρο εκεί, θα δώσει σημασία, θα το εκτιμήσει, θα είναι σύμβολο της αγάπης σου. Υπέστη μια συμφορά, ένα δυστύχημα, τρέξε. Έπαθε μια οικονομική χρεοκοπία, έχεις τη δύναμη να του συμπαρασταθείς. Δείξε εμπράκτος την αγάπη σου. Δείξε σε έναν άνθρωπο ότι ενδιαφέρεσαι για το σώμα του, για να πιστέψει ότι ενδιαφέρεσαι και για την ψυχή του. Γιατί αν ενδιαφερθείς για το σώμα του, σου στοιχίζει. Δείξε λοιπόν ότι σου στοιχίζει για να πιστέψει ότι είσαι χριστιανός και να συγκινηθεί. Θα ανοίξεις το στόμα σου και θα μιλήσεις. Αυτό είναι περισσότερο που χρειάζεται ο Κύριος. Δάνεισέ μου, σου λέει, το στόμα σου να μιλήσω. Διαμέσου του στόματος του πιστού μιλάει ο Χριστός. Θα ανοίξεις το στόμα σου και θα μιλήσεις τον αμαρτωλό. Δεν θα μιλήσεις αδιδάσκαλος. Όχι, έχει εγωισμό, θα σε αποκρούσει. Θα μιλήσεις σαν αδελφός, ταπεινός. Δεν θα μιλήσεις σαν Άγιος, διότι δεν είσαι Άγιος. Θα μιλήσεις σαν συναμαρτωλός. Θα μιλήσεις με αγάπη, με ευγένεια. Θα μιλήσεις με επιείκεια, με συμπάθεια, με τρόπο όμορφο. Θα βρεις κάποιο σημείο επαφής. Θα ξεκινήσεις από μακριά. Θα πιαστείς από μια αφορμή. Θα μιλήσεις με τρόπο ευφυά να μπορέσεις να τον συγκινήσεις. Θα βάλεις τα χέρια του κάποιο βιβλίο ή τη γραφή ή κάποιο άλλο βιβλίο αναλόγως της μορφωσεώς του. Θα βάλεις ένα απολογητικό βιβλίο στα χέρια του, μια απλή εκλαϊκευμένη απολογητική. Διάβασε εδώ, θα του πεις. Διάβασα και έμεινα κατάπληκτος. Τι είναι αυτά που γράφει εδώ μέσα? Για διάβασε να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Και μπορεί να διαβάσει αυτός ο άνθρωπος και μετά να εκφράσει όλο το θαυμασμό του για την πίστη και να γίνει πιστός. Θα κάνεις τα πάντα εκτός της αμαρτίας. Γέγονα τη σπάση τα πάντα ή να πάντως την άσως. Έγινα τα πάντα, λέγει, τάπητας να πατήσουν επάνω μου οι άνθρωποι, έτσι με κάθε τρόπο να μπορέσω να σώσω λίγες ψυχές, λέγει ο Παύλος. Τα συναξάρια λέγουν, αδελφοί μου, ότι άγιοι που είχαν μεγάλη αγάπη και αγωνία για ψυχές, τι έκαμαν, ένα τολμηρό πράγμα. Δεν το συνιστά κανείς σε ανθρώπους της σήμερον. Είμαι αδύνατοι άνθρωποι. Αν καμιά ψυχή κάπου θα είχε τη δύναμη να το κάνει, της έδινε ο Θεός τέτοια δύναμη, συγκινητικό θα ήταν αυτό. Υπήρξαν άγιοι που μπήκαν μέσα στα αμαρτωλά σπίτια και πήραν αμαρτωλές γυναίκες μέσα από τις φλόγες της κολάσεως, όπως ο Άγιος Αβράμιος, ο Όσιος και ασκητής. Πρέπει να είναι κανείς βατραχάνθρωπος για να μην πνιγεί, αλλά εκείνοι ήσαν βατραχάνθρωποι του πνεύματος. Και εδώ μια κυρία έλεγε, άκουγα εδώ, έλεγε κάποτε προημερών, μια κυρία που ζητιανεύει για τους ζητιάνους, ζητιανεύει για τους ζητιάνους. Ρώτησα ένα ευλαβή μοναχό που την ξέρει και μου λέει, πράγματι, λέει, αυτή είναι ειλικρινής γυναίκα και ζητιανεύει για τους ζητιάνους. Εγώ, λέει, μπαίνω και μέσα στα αμαρτωλά σπίτια, λέω λίγα συγκινητικά λόγια, δίνω βιβλιαράκια απλά, μήπως και καμιά από αυτές τις αμαρτωλές ψυχές σωθεί. Την πρώτη εκκλησία
ήταν χριστιανοί που τι έκαναν, τι πράγματα, τι μεγαλεία έχει η Εκκλησία μας. Για να μπορέσουν να πλησιάσουν μεγάλους και τρανούς αριστοκράτες, τι έκαναν. Πολλούσαν τους εαυτούς των ως δούλους και τους αγόραζαν αυτοί οι πλούσιοι ως δούλους και έτσι τους πλησίαζαν και τους κατηγούσαν και τους έκαναν χριστιανούς οικογενειακώς. Ένας παραδείγματος χάρη πουλήθηκε δούλος σε μια πλουσία οικογένεια, τους κατήγησε, τους έκαμε όλους χριστιανούς. Όταν έγιναν χριστιανοί, εξετίμησαν τον άνθρωπο αυτό και του απέδωκαν την ελευθερία του. Άντε, λέει, σε ελευθερώνομαι, είσαι απελεύθερος εν Χριστώ. Όταν ελευθερώθηκε, πουλήσε τον εαυτόν του στον άρχοντα της Σπάρτης με όμοιο αποτέλεσμα και τον έφερε και εκείνον και την οικογένειά του κοντά στον Χριστό. Τι είμαστε εμείς μπροστά σε εκείνους τους χριστιανούς? Έχουμε πλανημένους, πρέπει να ανησυχήσουμε και να ενδιαφερθούμε. Έχουμε αγάπη, πρέπει να έχουμε και αγωνία. Αυτό επιβάλλει αγάπη και έργο η Ιεραποστολής. Έχουμε και αμαρτίες, αναρρύθμιτες, ως η άμμος της θαλάσσης. Και τι κάνει η αμαρτία? Τι κάνει ο σατανάς όταν ρίχνει τον άνθρωπο στην αμαρτία? Κοιτάζει να τον απογοητεύσει. Όχι, έχουμε αμαρτίες, αλλά μπορούμε να τις εξαλείψουμε. Και ένας τρόπος σπουδαίος να εξαλείψει κανείς αμαρτίες είναι η πνευματική ελεημοσύνη. Είναι να βοηθήσει και να επιστρέψει και να φέρει κοντά στο Χριστό αμαρτωλές ψυχές. Τι έλεγε ο Δαβίδ? Ελέησέ με, Θεέ μου, και σου υπόσχομαι ότι θα διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς θα επιστρέψουν εισέ. Τι λέγει η πόρνη σύμφωνα με τη συγκινητική υμνολογία της Μεγάλης Τετάρτης? Κύριε, λέγει, συγχώρησε τα αμαρτήματά μου και θα σε κηρύξω ανάμεσα στους τελώνας και στους αμαρτωλούς. Έτσι να πούμε κι εμείς, αδελφοί μου. Κύριε, δώσ' μας τη δύναμη να φέρουμε κάποια ψυχή κοντά σου και να τύχουμε και εμείς του ελέους σου. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Χρόνια πολλά αγωνιζόταν ένας εργάτης του Ευαγγελίου και τον πλησίασε κάποιος ήρων που θέλησε να τον απογοητεύσει. Και τι του είπε? Έλεγε, 20 χρόνια αγωνίζεσαι. Τι έκανες? Εγώ παρακολουθώ καλά, λέει, το έργο σου. Μόνο ένας επέστρεψε στο Χριστό από το έργο σου. Και τι απήντησε εκείνος? Ο αδαμάντινος εργάτης του Ευαγγελίου. Επέστρεψε, λέει, ένας στα 20 χρόνια? Ναι, λέει, μόνο ένας. Θα εργαστώ άλλα 20 χρόνια να επιστρέψει άλλος ένας. Όχι 20 χρόνια, 100 και 1000 χρόνια και χιλιάδες χρόνια και εκατομμύρια, αν ήταν η ζωή του ανθρώπου επάνω στη γη, άξιζε να αγωνίζεται κανείς για μια ψυχή. Δύσκολο, ναι, δύσκολο. Αλλά όταν ο Θεός δει την αγάπη μας, την αγωνία μας, την υπομονή μας, την επιμονή μας, το ζήλο μας, την προσευχή μας, τα δακρυά μας, τον πόνο μας, την αδιάλειπτη οδύνη μας, θα μας ευλογήσει. Και μια και περισσότερες ψυχές θα φέρουμε. Και μια ψυχή αν φέρουμε, αδελφοί μου. Και μια. Εάν φέρει ο αμαρτωλός μια συναμαρτωλή ψυχή, εκείνη η ψυχή θα σταθεί μια μέρα μπροστά στο Θεό και θα πει: Θεέ μου, αυτός με έσωσε. Δείξε το έλεος σου και ο Κύριος θα δείξει έλεος και μεγαλοσύνη. Ήθε να δείξει σε όλους μας αυτό το έλεος. Αμήν.